καλεσμένα εκ μέρους της Διοίκησης της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ρεθύμνου. Νιώθω πάρα πολύ όμορφα που μετά από 50-52 χρόνια, εγώ δεν ξέρω τα χρόνια, το 51 γιατί είμαι 60 χρονών, έρχομαι στο ωραιότερο μέρος του κόσμου, έτσι το θεωρώ, Πρόεδρε. Η χαρά είναι μεγάλη, η Ερμή Ζωνιανών ανεβαίνει επίπεδο. Η άξια διοίκηση που έχετε, ο άξιος προπονητής, αλλά προπάντων τα καλά παιδιά, συνηγορούν ότι το πρωτάθλημα 11-12 θα είναι για σας πολύ σημαδιακό, και αν, όπως είπε και ο κύριος Πρόεδρος, έχετε την υγεία σας, αγωνιστική πειθαρχία, ομαδικότητα και προπάντων υπομονή, θεωρώ ότι θα το κόψετε και πρώτοι. Εμείς από την πλευρά μας οφείλουμε να πούμε ότι διαμορφώνουμε τις συνθήκες να γίνει ένα ήσυχο και καθαρό πρωτάθλημα. Δεν βγάζουμε πρωταθλητές. Δεν είναι αυτός ο ρόλος μας. Αλλά φέτο έχετε ανέβει πάρα πολύ και ιδιαίτερα η δουλειά που κάνετε στις υποδομές. Δεν πρέπει όμως σαν παράγοντες να ξεχνάμε ότι για να γίνουν ορισμένα πράγματα, γιατί δυστυχώς ο Έλληνας, και εδώ ο σύνταγμος ο Παρασύρης θα το ξέρει, ξεχνάνε. Το γήπεδο αυτό δεν ήρθε μοναχό. Δηλαδή δεν παίρνουν σε πολιτεία και λέει να κάνω γήπεδο στα Ζωνιάνα. Υπήρξε ένα όραμα, ένα πρόγραμμα, μια μεθοδικότητα. Φραγκιά είναι εδώ, θα σας πει για να γίνει. Και όπου υπάρχουν γήπεδα, πραγματικά οι ομάδες βρίσκουν τον δρόμο τους. Είναι σαν το μαρουβά, θα έλεγα, η ομάδα. Όσο παλιώνει, όσο καλύτερη γίνεται, κύριε προπονητά.